Φίλες μου και φίλοι μου, στην ιατρική ενότητα της εκπομπής, μία εκ των ιατρικών ενοτήτων που τόσο πολύ αγαπάμε και να σας πληροφορούμε και να φιλοξενούμε εδώ εξαιρετικούς επιστήμονες που πάντα αγαπάτε και ακούτε και ακολουθείτε και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Μετά από πολλά δικά σας ερωτήματα και την προηγούμενη σεζόν για διάφορα θέματα που αφορούν την παθολογία και γενικότερα εν γέννη τη ζωή μας, την υγεία μας και την καθημερινότητά μας, έχω την πολύ πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ σήμερα στην εκπομπή έναν εξαιρετικό επιστήμονα που σίγουρα έχει να μας πει πολλά για πάρα πολλά θέματα και πολλές ασθένειες που κοιτάτε. Δικά σας ερωτήματα θα απαντάμε και πολλά καινούργια πράγματα θα μαθαίνουμε. Έτσι λοιπόν, έχω την πολύ μεγάλη χαρά και καλησπέρισω τον κύριο Βαγγέλη Φουστέρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είστε ειδικός παθολόγος με μετεκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη και διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μάλιστα. Πολύ και σημαντική τίτλη και πολλά και σημαντικά για αυτά που θα μιλήσουμε σήμερα. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε χαίρομαι καλά. Που είμαι κοντά σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, γιατρέ μου. Είστε και πολύ επικοινωνιακός άνθρωπος και νομίζω ότι θα απαντούμε και σε ερωτήματα που θα προκύψουν ή έχουν ήδη προκύψει από τους τηλεθεατές. Σήμερα λοιπόν θα θίξουμε αυτό στο οποίο έχετε εξειδικευτεί, τον σακχαρώδη διαβήτη. Νομίζω μια ασθένεια που εσείς θα μου πείτε τα ποσοστά που προσβάλλει, το πώς η έξαρση έχει γενικότερα στον πληθυσμό και το πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, ξεκινώντας, γιατρέ μου, από το να μας πείτε τι είναι ακριβώς ο σακχαρώδης διαβήτης. Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθρακών. Δηλαδή, εν ολίγης είναι όταν ο οργανισμός μας δεν μπορεί να επεξεργαστεί σωστά τους υδατάνθρακες, τη γλυκόζη της τροφής. Οπότε, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβαίνει το σάκχαρο στο αίμα. Το σάκχαρο, πιο επιστημονικά εμείς γιατί το λέμε γλυκόζη. Ναι. Ανεβαίνει λοιπόν η γλυκόζη του αίματος και αυτό δημιουργεί μια υπεργλυκαιμία, ναι. Η οποία η υπεργλυκαιμία έχει κάποιες επιπτώσεις, έχει τόσο βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις, αλλά κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Οπότε λοιπόν όλο αυτό το σύνδρομο της χρόνιας υπεργλυκαιμίας το ονομάζουμε σακχαρώδη διαβήτη. Μάλιστα. Και ο σακχαρώδης διαβήτης, να πούμε αδρά, ότι έχει τρεις βασικές κατηγορίες και κάποιες άλλες υποκατηγορίες. Οι τρεις βασικές κατηγορίες που φαντάζομαι θα το γνωρίζουν οι ακροατές μας και οι τηλεθεατές μας, είναι ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1. Ναι. Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 οφείλεται σε πλήρη καταστροφή των κυττάρων του παγκρέατος που παράγουν ινσουλίνη. Οπότε λοιπόν δεν έχουμε καθόλου ενδογενή παραγωγή ινσουλίνης και άρα ανεβαίνει το σάκχαρο του αίματος. Και παλιότερα τον λέγαμε παιδικό διαβήτη αυτό. Ναι, αυτό το έχουμε ακούσει νομίζω σαν όρο περισσότερο. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι πάρα πολλοί κόσμοι μπορεί να εμφανίσει σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και να μην είναι παιδί. Οπότε γι' αυτό το κόψαμε τον τίτλο παιδικός και να το λέμε τύπου 1. Πιο σωστό νομίζω. Η πολύ μεγάλη κατηγορία, πάνω από το 90% των περιπτώσεων σε όλο τον κόσμο, είναι ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2. Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 οφείλεται αφενός μεν σε ανεπαρκή έκρηση ινσουλίνης από το πάγκρεας. Δεν βγάζει το πάγκρεας όση ινσουλίνη θα θέλαμε. Αλλά από την άλλη μεριά, ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της παθοφυσιολογίας του είναι στο ότι η ινσουλίνη που παράγει το σώμα δεν είναι τόσο δραστική, γιατί έχουμε ινσουλινοαντίσταση. Αντιστέκονται οι ιστοί στη δράση της ινσουλίνης. Και αυτό ο συνδυασμός βασικά έχει ως αποτέλεσμα την άνοδο των σαχάρων στο αίμα. Μάλιστα. Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 είναι αυτός που ακούμε, που είναι πάρα πολύ κοινός, αφορά κυρίως τους ενήλικες και είναι αυτός που αντιμετωπίζεται τον πρώτο καιρό με χάπια. Άρα είναι ο πιο διαδεδομένος, να πούμε κάπως έτσι, γιατί είναι το πιο συνηθισμένο. Το πιο συνηθισμένο, σε 90% των περιπτώσεων. Ένα άλλο το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ γνωστό τον τελευταίο καιρό, μια άλλη μορφή διαβήτη, είναι ο διαβήτης κύησης. Βεβαίως και όσες γυναίκες έχουμε γίνει μανούλες το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ακριβώς. Αυτό. Όλοι γνωρίζουμε ότι όλες οι έγκυες γυναίκες κατά την 24η, 25η, 26η εβδομάδα της κύησης κάνουμε αυτό που λέμε καμπύλη ζαχάρου και αναλόγως στις τιμές που προκύπτουν μπορεί να βγάλουμε ότι υπάρχει σακχαρώδης διαβήτης κύησης και αρκεί να σας πω εδώ πέρα ότι τα τελευταία δεδομένα μιλούν περίπου, μη σας πω ότι ένα 40% των κυήσεων έχουν διαβήτη κύησης. Μεγάλα ποσοστά. Μάλιστα. Και υπάρχουν βέβαια και κάποιες πάρα πολύ σπάνιες μορφές διαβήτη που δεν είναι νομίζω τις παρούσεις να τις αναλύσουμε παραπάνω, όπως είναι ο διαβήτης Λάντα, ο διαβήτης Μόντι και άλλες σπάνιες μορφές. Ναι. Αλλά αυτό που ο πολλής κόσμος ξέρει ως διαβήτη ή στις συζητήσεις ανάμεταξύ τους που λένε έχω ζάχαρο, δεν έχω ζάχαρο. Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτό συνήθως αναφερόμαστε στο ζαχαρό διαβήτη τύπου 2. Τύπου 2 είναι αυτό που μας είπατε, ο πιο διαδεδομένος, άρα και αυτός που αντιμετωπίζει και ο περισσότερος κόσμος. Γιατρέ μου, πραγματικά, δεν ξέρω αν αυτός ο όρος είναι δόκιμος και αν ισχύει, αλλά τον έχουν χαρακτηρίσει τον ζαχαρό διαβήτη τα τελευταία χρόνια ως πανδημία.
Γιατί είναι τόσο μεγάλα τα ποσοστά? Είναι αλήθεια αυτό και χαίρομαι που είστε τόσο πολύ ενημερωμένοι. όταν μία νόσος αφορά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του πλανήτη, δεν μιλάμε πια μόνο για επιδημία. Όταν ένα φαινόμενο λαμβάνει επιδημικές διαστάσεις αλλά αφορά πολλές χώρες του πλανήτη, τότε τον χαρακτηρίζουμε ως πανδημία, ότι αφορά όλο τον πλανήτη. Πραγματικά λοιπόν το έχουν χαρακτηρίσει ως πανδημία το σαχαρώδη διαβήτη, κυρίως σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Και αυτό γιατί τα ποσοστά του είναι πάρα πολύ μεγάλα και πολύ ανησυχητικά. Στις τελευταίες αναλύσεις του IDF, ο IDF βγαίνει από το International Diabetes Federation, είναι ο Διεθνής Οργανισμός για το Διαβήτη, υπολογίζονται ότι περίπου 415 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο πάσχουν από σαχαρώδη διαβήτη. Τόσο μεγάλα ποσοστά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Είναι τεράστιο το ποσοστό. Και το κυριότερο από όλα είναι ότι καθώς περνάνε τα χρόνια, δηλαδή αν δούμε τη δεκαετία του 70, δεκαετία 80, 90 και μέχρι τώρα, είναι πολύ αυξητικός ο αριθμός τους. Συνεχώς αυξάνονται. 415 εκατομμύρια υπολογίζεται ο αριθμός τους για το 2015 και αναμένεται στην προσεχή 20ετία να ξεπεράσει και τα 600 εκατομμύρια. Τι πάνω από μισό δισεκατομμύριο. Και μιλάμε για ένα τεράστιο ποσοστό πληθυσμού που το αντιμετωπίζει με όλες αυτές τις παραμέτρους που μπορεί να προκύψουν στη ζωή του και θα τις αναλύσουμε και θα τις πούμε και θα έχουμε για τα ερωτήματα του κόσμου. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί όταν μου λέτε για τέτοια ποσοστά, φαντάζομαι ότι και στην Ελλάδα είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλο. Είναι... Τουλάχιστον να σας πω κάτι, γιατί συγγνώμη σας διακόπτω, τουλάχιστον ένας άνθρωπος μέσα από κάθε οικογένεια πάσχει, δεν ξέρω αν είναι το ποσοστό αυτό που ανέφερα, αυτό που είναι, αλλά το πραγματικό, αλλά τουλάχιστον σε κάθε οικογένεια, αν ρωτήσεις, τουλάχιστον ένα άτομο πάσχει από σαχαρώδη διαβήτη. Είναι πολύ συχνό να υπάρχουν άτομα με σαχαρώδη διαβήτη. Και το πολύ ανησυχητικό είναι ότι από αυτά τα 415 εκατομμύρια που είπαμε σε όλο τον κόσμο, ή αντιστοίχως το αντίστοιχο αριθμό που υπάρχει για την Ελλάδα, φανταστείτε ότι η μισή δεν το γνωρίζουν ότι πάσχουν από διαβήτη. Δεν το γνωρίζουν. Περίπου το 47% υπολογίζεται ότι δεν το γνωρίζει. Το 47% είναι μεγάλο ποσοστό. Μεγάλο ποσοστό. Σχεδόν η μισή δηλαδή δεν το γνωρίζουν. Γιατί ο σαχαρώδης διαβήτης είναι μία ύπουλη νόσος που δεν δίνει έντονα συμπτώματα. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές μπορεί να ανακαλύψουμε ότι έχουμε σαχαρώδη διαβήτη με μία επιπλοκή του διαβήτη. Παραδείγματος χάρη με ένα έμφραγμα. Παθαίνει κάποιος έμφραγμα, δηλαδή. Μπαίνει στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών, παίρνουμε εξετάσεις εκεί και ανακαλύπτουμε ότι αυτός είχε διαβήτη και δεν το γνώριζε και είχε τόσο πολύ καιρό σαχαρό διαβήτη που πρόλαβαν να βουλώσουν τα αγγεία του και να εμφανίσει ένα καρδιαγγειακό συμβάν. Άρα λοιπόν, γι' αυτό μιλάμε για πανδημία και γι' αυτό κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου και βλέπω ότι πραγματικά ο κόσμος όλο ένα και περισσότερο θέλει να μαθαίνει και αρχίζει και ανησυχεί και ενδιαφέρεται και μεριμνά και για την πρόληψη και για την αντιμετώπιση, θα μας πείτε εσείς αν γίνεται και πώς, γιατί είναι μια πραγματικά ύπουλη πανδημία. Είναι ύπουλη γιατί τα συμπτώματα του διαβήτη πάρα πολλές φορές δεν τους δίνουμε σημασία. Ένας έντονος διαβήτης με μεγάλη γλυκαιμική απορρίθμιση θα έχει αυτά τα συμπτώματα, τα κραυγαλαία, δηλαδή πολυουρία, πολυδιψία, αυξημένη όρεξη, ναι, απώλεια βάρους, συμπτώματα τα οποία μπορεί... Απώλεια βάρους, όταν είναι πολύ απορριθμισμένος στις αρχές του, ναι. Τα οποία αυτά μπορεί να μας βάλουν κάπως στην υποψία, άμα το συζητήσεις θα πεις κάτι τρέχει, ας πάω στο γιατρό μου. Ναι. Αλλά ο ήπιος διαβήτης που δεν είναι τόσο πολύ αυξημένα τα σάκχαρα στο αίμα, μπορεί να κάνει κάποια συμπτώματα που να μην τους δίνουμε εμείς τόσο σημασία. Όπως για παράδειγμα θόλωση της όρασης, ένα αίσθημα καταβολής, κόπωσης, μπορεί να έχει μυκητιάσεις και μυκητιάσεις γεννητικών οργάνων, για παράδειγμα. Μπορεί να έχουμε πληγές που δεν κλείνουν γρήγορα, αργούν να κλείσουν. Όλα αυτά είναι μικροπροβλήματα που σπάνια θα τα συνδυάσεις. Ότι λες να μου έχει ανέβει και το σάκχαρο στο αίμα, το οποίο από πίσω μπορεί να κρύβει διαβήτη. Πάρα πολλά πράγματα, ακριβώς. Και είναι φάμιλα και εμείς δεν το γνωρίζουμε. Γι' αυτό λέτε ότι το ποσοστό σχεδόν 50% δεν το γνωρίζει. Έτσι, και είναι αυτό το ανησυχητικό. Και αυτό. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, φαντάζομαι, είναι τουλάχιστον να υπάρχει μια συχνότητα όσον αφορά τις εξετάσεις μας για να βλέπουμε. Να το ρυθμίσουμε ή να βλέπουμε πού κειμενόμαστε. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Και όλη η προσπάθεια της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και η προσπάθεια των κρατών από οργανωμένες δομές, όπως για παράδειγμα από το NIH στην Αμερική κτλ.,
είναι να προσπαθήσουν να κάνουν αυτό που λέμε ευαισθητοποίηση του κόσμου. Έτσι. Να τον κινητοποιήσουμε, αφενός με να αναγνωρίσει κάποια συμπτώματα και λόγω αυτών να πάει στον γιατρό του, ή να αναγνωρίσει αν ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου για να το προλάβει. Και να υπάρξει πρόληψη. Αυτό λοιπόν ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Από τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε, και σίγουρα θα κάθονται να μας ακούνε πολύ προσεκτικά, γιατί όλοι είμαστε εν δυνάμει παθώντες, έτσι δεν είναι, και παθούσες. Ποιοι είναι πιο επιρρεπείς, πιο ευάλωτοι, πιο ευπαθείς στον σακχαρώδη διαβήτη? Μπορούμε να το κατηγοριοποιήσουμε? Βεβαίως. Υπάρχουν ομάδες αυξημένου κινδύνου, στις οποίες δίνουμε και περισσότερο φόκους και εμείς οι γιατροί, όταν μας έρχονται στα ιατρία, για τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Ναι. Για έλεγχο δηλαδή που κάνουμε πριν εμφανιστεί η νόσος και πριν εμφανιστούν τα συμπτώματά της. Το πιο σημαντικό απ' όλα. Έτσι λοιπόν, άτομα με παχυσαρκία είναι πολύ αυξημένου κινδύνου να εμφανίσουν σαχαρώδη διαβήτη. Άτομα που οι γονείς τους είχαν σαχαρώδη διαβήτη, ειδικά αν είχαν σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, ναι, να πούμε εδώ. Άρα παίζει ρόλο κληρονομικότητα. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει κληρονομικότητα, ειδικά στον διαβήτη τύπου 2. Άτομα που κάνουν πολύ καθιστική ζωή και δεν ασκούνται καθημερινά. Επίσης, άτομα που δεν προσέχουν τη διατροφή τους και καταναλώνουν υψηλές ποσότητες κορεσμένων λιπαρών, τρανς λιπαρών κτλ. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι οι γυναίκες που ήδη έχουν εμφανίσει διαβήτη κοίησης. Ναι. Είναι πολύ εν δυνάμει κάποια στιγμή στο μέλλον να εμφανίσουν σαχαρό διαβήτη τύπου 2. Οπότε είναι και αυτές ομάδα υψηλού κινδύνου. Άτομα που παίρνουν κάποιες χρόνιες φαρμακευτικές θεραπείες που προδιαθέτουν για την ανάπτυξη, ναι, διαβήτη. Επίσης, άτομα που έχουν υπερλιπιδεμία, άτομα που έχουν υπέρταση, άτομα που έχουν στεφανιαία νόσο. Άρα, γιατρέ μου, με λίγα λόγια καταλαβαίνω ότι εν δυνάμει είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, γιατί αυτά που μας λέτε δυστυχώς είναι συμπτώματα και σημεία της εποχής μας. Λόγω της κακής διατροφής, λόγω της έλλειψης άσκησης, θα μας τα πείτε και εσείς πολύ καλύτερα. Το πώς μπορούμε να τον προλάβουμε τον διαβήτη. Ακριβώς, άρα όλοι είμαστε εν δυνάμει. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Εμείς αυτό όλο μαζί, όπως το πολύ ωραία το περιγράψατε, το λέμε αστικοποίηση του τρόπου ζωής. Και δεν είναι τυχαίο ότι στην έκρηξη αυτών των ποσοστών διαβήτη συνδυάζεται πάρα πολύ το γεγονός ότι πάνω από το 40-45% του πληθυσμού παγκοσμίως ζει σε αστικά περιβάλλοντα. Βέβαια. Τα αστικά περιβάλλοντα τι κάνουν? Περιορίζουν τον τρόπο, τη φυσική κινητικότητα. Έτσι. Είμαστε μονίμως σε ένα αυτοκίνητο, μποτιλιαρισμένοι, ναι, και δεν περπατάμε, δεν έχουμε χώρους να περπατήσουμε, δεν έχουμε χώρους να αθληθούμε. Είμαστε μονίμως μπροστά σε ένα κομπιούτερ και δουλεύουμε, καθισμένοι σε μια καρέκλα.